Συζητάμε για έναν οργανισμό που θα αναλάβει η κυρία Παπασταύρου, πολύ σημαντικός, φορέας ενοποίησης των επιδομάτων, όπως υπόθηκε προηγουμένως, ένα εργαλείο ουσιαστικά κατάργησης επιδομάτων και στήριξης όσων έχουν ανάγκη. Αυτό αποτέλεσε όλα τα προηγούμενα χρόνια και έτσι θα συνεχίσει, γιατί όπως ξέρουμε υπάρχει ένας προσανατολισμός στην κυβέρνηση να αλλάξει τις προϋποθέσεις καταβολής των επιδομάτων αντί για 5 χρόνια παραμονή στην Ελλάδα, σε 10 χρόνια. Αυτό θέλω να μας απαντήσετε κιόλας, αν πράγματι είναι έτσι και αν προτίθεστε άμεσα να το υλοποιήσετε. Είναι ένα θέμα που θα αναδείξει σημαντικά προβλήματα στην κοινωνία μας. Θα μείνουν πάρα πολύ ακάλυπτοι σε σχέση με αυτούς που έχουν ανάγκη, λέμε. Και είναι ένα θέμα που, αν θέλετε, από την αρχή κιόλας είναι μια αρνητική, μια αντιδραστική λογική, η οποία, αν υλοποιηθεί, θα μας δει απέναντι, βέβαια, και εμάς, αλλά και, φαντάζομαι, και πολλές άλλες οργανώσεις του λαού μας. Είναι πολλά τα προβλήματα που υπάρχουν στον ΟΠΕΚΑ, ιδιαίτερα με την ΙΔΙΚΑ. Δεν πληρώθηκαν οικογενειακά επιδόματα σε ανθρώπους που τα δικαιούνται. Και αυτό είναι αποτέλεσμα, βέβαια, των προβλημάτων που υπάρχουν με την ΙΔΙΚΑ. Δεν έχουν αντιμετωπιστεί μέχρι σήμερα, παρόλο που υπάρχουν ελλείψεις, αλλά όμως υπάρχουν και εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να δουλέψουν πάνω στα μηχανογραφικά συστήματα του οργανισμού, όμως δεν αξιοποιούνται. Τα προνοιακά επιδόματα επίσης, σε συνεργασία με την ΑΔΑΕ, εμφανίζονται ως εκαθαριστικά στην εφορία, ως εισόδημα, ως φορολογητήριο εισόδημα. Με συνέπεια, αρκετοί από αυτούς που είπατε προηγουμένως, σαν την Ιουλία, να μην δικαιούνται κανένα προνοιακό επίδομα, γιατί εμφανίζεται σαν εισόδημα, με αποτέλεσμα να πετάγονται έξω από την προστασία που, αν θέλετε, θα μπορούσαν να έχουν. Εμείς έχουμε, αν θέλετε, διαφωνήσει συνολικά και με την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για τον ΕΠΕΚΑ, γιατί θεωρήσαμε ότι είναι εργαλείο περικοπής προνοιακών επιδομάτων. Και όντως δεν έχουμε διαψευθεί σε αυτό, γιατί ήδη πολλοί συνταξιούχοι αναπηρίας την τελευταία δεκαετία έχουν πεταχτεί έξω από το σύστημα. Από το 14% που δικαιούνταν επιδόματα αναπηρίας, έχουμε σήμερα το 6%. Και ίσως να πάει ακόμη να μειωθεί ακόμα παραπάνω. Είναι γεγονός ότι τα ΚΕΠΑ αποτέλεσαν ένα σφαγείο αυτών των επιδομάτων και είναι χαρακτηριστικό ότι παιδιά με νοητική στέρηση βγαίνουν με αναπηρία 40% ή και 50%. Τους πετάει το σύστημα έξω, δηλαδή. Αυτό είναι, τι να πω, πώς να το πω, πώς να το χαρακτηρίσει κάποιος. Παιδιά με νοητική στέρηση, είναι δυνατόν αυτά τα παιδιά να συνέλθουν κάποια στιγμή και τους δίνει 40% ή 50% αναπηρία και να μην δικαιούνται καμία προστασία? Υπάρχει αυτή η κατεύθυνση της λειτουργικότητας της αναπηρίας. Μια αντιδραστική κατεύθυνση που με βάση αυτή είναι γεγονός ότι το επόμενο διάστημα θα αφαιρεθεί αυτή η προστασία που και εσείς είπατε ότι είναι αναγκαία σήμερα σε αυτούς που την έχουν ανάγκη, γιατί θα υλοποιηθεί αυτή η αντιδραστική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέει ότι μπορεί, αν κάποιος είναι λειτουργικά, αν ένας ανάπηρος είναι λειτουργικά ικανός, να μην έχει αυτό που λέτε την προστασία, γιατί είναι αντικίνητρο, όπως υπόθηκε προηγουμένως, το επίδομα αυτό και θα πρέπει να βρει κάποια δουλειά. 95% αυτών των ανθρώπων είναι άνεργοι σήμερα. Εδώ μιλάμε τώρα για ανεργία, βέβαια, η οποία είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα. Πόσο μάλλον αυτοί οι οποίοι έχουν και σοβαρά προβλήματα με την υγεία τους. Όσον αφορά τον κρατικό προϋπολογισμό, δεν είδα, βέβαια, το προσχέδιο, αλλά αυτό που υπόθηκε προηγουμένως, ότι είχαμε αύξηση, το 2018 είχαμε μείον 900 εκατομμύρια σε σχέση με το 2017. Φέτος το 2019 έχει μία αύξηση.
Το 20 πώς θα γίνει, ποιος είναι ο προϋπολογισμός, ποιες είναι οι απαιτήσεις του ΟΠΕΚΑ σήμερα, βλέποντας τέλος πάντων όλη αυτή την εξέλιξη που έχουμε σε σχέση με όσους έχουν ανάγκη από προστασία, πράγματι να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες με τον κρατικό προϋπολογισμό, ο οποίος θα πρέπει να επιχορηγήσει ακόμα με μεγαλύτερο ποσοστό τον ΟΠΕΚΑ για να μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις απαιτήσεις που υπάρχουν. Εμείς πιστεύουμε ότι έχετε ένα έργο δύσκολο μπροστά σας. Βεβαίως σας ευχόμαστε καλή δύναμη. Ωστόσο και εμείς έχουμε μία σταθερή θέση. Θα ψηφίσουμε παρόν στην σημερινή πρόταση που γίνεται και σας ευχόμαστε καλή δύναμη. Θα είμαστε εδώ να διεκδικούμε προστασία αυτών των ανθρώπων.